Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στο Kitchen Lab. Σήμερα θα φτιάξουμε αρνάκι φρικασέ στη χύτρα ταχύτητος μόλις σε 40 λεπτάκια. Καλά ακούσατε? 40 λεπτά. Σε 40 λεπτά το φαγητό μας θα είναι έτοιμο και θα είναι καταπληκτικότατο. Θα φτιάξουμε και στο τέλος το αυγολέμονο, οπότε πραγματικά θα είναι το πιο γρήγορο αρνάκι φρικασέ και νόστιμο που έχετε φτιάξει ποτέ σας. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Πρώτα απ' όλα πρέπει να ζεστάνουμε τη χύτρα ταχύτητος, οπότε βάλτε μπρος full extra τη φωτιά μας, γιατί θέλουμε να κάψει καλά, θέλουμε να δώσουμε ωραίο χρώμα στο αρνάκι μας. Τώρα, για αρνάκι καταλαβαίνετε ότι πρέπει να πάρετε από το χασάπι σας έτοιμο κομμένο μαζί με το κόκαλο. Το κόκαλο είναι βασικό για αυτή τη συνταγή. Πρέπει να πάρουμε όλη τη γεύση που έχει μέσα το μεδούλι. Ένα από τα σημαντικά στοιχεία για να φτιάξουμε σωστό αρνάκι φρικασέ είναι αυτό. Πρέπει να πάρουμε όλη την ποιότητα και όλη τη γεύση που έχει μέσα το κρέας μας. Τώρα, θα χρειαστεί να προσθέσουμε λίγο αλάτι, πιπέρι και ελαιόλαδο. Είναι από τα πιο νόστιμα φαγητά, το συγκεκριμένο φαγητό. Και συνήθως ο κόσμος φοβάται να το κάνει γιατί παίρνει πολλή ώρα. Οπότε σήμερα νομίζω ότι με αυτόν τον τρόπο θα σας δείξω, επειδή θα μπορέσετε να το φτιάξετε κι εσείς σε χρόνο ρεκόρ, ίσως να γίνει και ένα από τα αγαπημένα σας φαγητά που θα το φτιάχνετε κάθε μέρα, γιατί είναι πολύ εύκολο να το ετοιμάσετε. Λοιπόν, λίγο λαδάκι πάνω. Θέλουμε λίγο λαδάκι να το βοηθήσει στην αρχή. Και θα προσθέσω γάντια. Το μόνο που έχουμε κάνει στην αρχή είναι να δώσουμε καλό, ωραίο χρώμα στο αρνάκι μας. Μην το παρακάνετε, μην κάνετε πολλή ποσότητα. Θα κάνετε λίγη, ίσα ίσα για την ημέρα και άμα χρειαστεί κάνετε και αύριο. Λοιπόν, έχει κάψει, έχει κάψει. Μια χαρά. Βάζουμε μέσα και δίνουμε ωραίο χρώμα από όλες τις πλευρές. Με το που δώσουμε ωραίο χρώμα θα σβήσουμε το κρασάκι μας. Και με το που πάρει ωραίο χρυσαφένιο χρώμα το αρνάκι μας και από τις δύο πλευρές, ήρθε η ώρα να σβήσουμε με το κρασάκι μας. Θέλουμε να ακούσουμε αυτόν τον υπέροχο θόρυβο. Το κύμινο, έναν ζωμό κοτόπουλο ή μοσχάρι, μπορείτε να βάλετε ό,τι θέλετε. Νερό. Οπωσδήποτε ένα μεγάλο κλωναράκι δέντρο λίβανο μέσα. Το δέντρο λίβανο αγαπάει πάρα πολύ το αρνάκι, το ξέρετε. Και ήρθε η ώρα να κλείσουμε τη χύτρα ταχύτητος. Οπότε, πολύ απλά, κλείνουμε τη χύτρα μας, βάζουμε στην ένδειξη 2, εδώ, και μετράμε ακριβώς 30 λεπτάκια από τη στιγμή που η βαλβίδα μας πάει στο πράσινο σημείο. Με το που πάει η βαλβίδα στο πράσινο σημείο, χαμηλώνουμε τη φωτιά μας και μετράμε 30 λεπτά. Σε 30 λεπτά από τώρα, θα ρίξουμε μέσα το μαρούλι μας, τα μυρωδικά μας, το φρέσκο κρεμμυδάκι και θα ετοιμάσουμε το αυγολέμονο, γιατί σε 5 λεπτά από τη στιγμή που θα ρίξουμε όλα αυτά, σερβίρουμε. Και μετά από μισή ώρα ήρθε η ώρα να αποσυμπιέσουμε τη χύτρα ταχύτητος. Πολύ απλά είμαστε εδώ, περιμένουμε να βγάλει όλους τους υδρατμούς από μέσα και όση ώρα περιμένουμε να βγάλει τους υδρατμούς, ετοιμάζουμε τα λαχανικά μας. Τα λαχανικά για να φτιάξουμε φρικασέ είναι πολύ συγκεκριμένα και πολύ απλά. Μαρούλι, φρέσκο κρεμμυδάκι και άνηθο. Σε περίπτωση που θέλετε να το παίξετε πιο γκουρμέ, μπορείτε να βάλετε καυκαλίθρες ή κάποια άλλα χόρτα που σας αρέσουν. Αλλά αν πάμε με την παράδοση, η παράδοση θέλει αυτά τα λαχανικά, οπότε αυτά θα ρίξουμε και εμείς μέσα. Λοιπόν, το πράσινο σημείο από τα φρέσκα κρεμμυδάκια, να το χοντροκόψετε δεν με πειράζει, αλλά όταν φτάσετε στο λευκό, φροντίστε να το ψιλοκόψετε. Θέλουμε αρκετά ψηλά το λευκό σημείο, γιατί είναι πιο σκληρό, θέλει περισσότερη ώρα για να βράσει, οπότε άμα κόψουμε μεγάλα κομμάτια το λευκό σημείο από τα φρέσκα κρεμμυδάκια, δεν θα είναι σωστό. Θα είναι λάθος. Και ερώτηση τώρα. Λάκι, αντί για φρέσκο κρεμμυδάκι μπορούμε να βάλουμε πράσο? Ναι, είπες. Θα σε απογοητεύσω. Δεν μπορούμε. Το πράσο είναι πολύ πιο γλυκό από το φρέσκο κρεμμυδάκι, οπότε θα γλυκίζει πολύ περισσότερο το φαγητό μας. Δηλαδή, άμα βάζαμε πράσο, το φρικασέ μας θα έβγαινε περισσότερο σε φάση στιφάδου παρά στη φάση φρικασέ. Οπότε δεν μπορούμε να βάλουμε. Για τα μαρούλια τα πράγματα είναι πολύ απλά. Θα πάρετε ελληνικό μαρούλι. Θα κόψετε έτσι μεγάλα κομμάτια εδώ. Μην το ψιλοκόψετε, γιατί στο τέλος ένα φρικασέ να μην υπάρχει καθόλου μαρούλι. Άμα το ψιλοκόψουμε δεν είναι ωραίο. Οπότε χοντροκόψε το και στο σημείο εδώ κάτω που έχει τα κοτσανάκια του το μαρούλι, κόβετε λίγο παραπάνω. Πώς σας φαίνεται σαν ποσότητα? Αρκετή. Λοιπόν, και ο άνηθος θα πάει και αυτός μέσα. Τα κοτσανάκια από την κάτω πλευρά είναι αυτά που κατεξοχήν είναι που θα βάλουμε στο φαγητό μας και θα κρατήσετε λίγο από το πάνω μέρος τα τρυφερά μέρη από τον άνηθο εδώ πέρα. Αυτό να το πάρω από εδώ. Θα αφήσετε λίγα στην άκρη για το σερβίρισμα. Εδώ, να τα αφήσουμε φρέσκα αυτά. Οπότε, όλα αυτά όπως είναι, ανοίγουμε τη χύτρα μας και τα ρίχνουμε μέσα. Και ήρθε η ώρα να ξανακλείσουμε τη χύτρα μας. Οπότε, κλείνουμε,
Ανοίγουμε ξανά τη φωτιά μας. Βάζουμε τώρα τη βαλβίδα μας στο σημείο νούμερο 1, γιατί έχουμε ρίξει τα λαχανικά μας. Και από τη στιγμή που φτάσει στο πράσινο σημείο, μετράμε ακριβώς 5 λεπτάκια. Και μετά από 5 λεπτάκια ήρθε η ώρα να αποσυμπιέσουμε ξανά. Και στη συνέχεια θα αυγοκόψουμε. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά για να αυγοκόψουμε το φαγητό μας. Θέλουμε χυμό και ξύσμα από 2 λεμονάκια, εδώ. Μ' αρέσει πάρα πολύ να βάζω το ξύσμα. Σου δίνει αυτή τη σπιρτάδα που θέλεις στο φαγητό. Θέλω και εσείς να βάζετε το ξύσμα, πραγματικά δίνει άλλη αίσθηση. Και τώρα το θέμα λεμόνια είναι λίγο σχετικό. Λέω 2 λεμόνια, αλλά άμα έχουν αρκετό χυμό τα λεμόνια, τότε μπορεί να χρειαστεί λίγο λιγότερο. Αν δεν έχουν, μπορεί να χρειαστεί λίγο περισσότερο. Οπότε κάντε το αυγολεμονό σας και στο τέλος, άμα χρειαστεί να βάλετε λίγο ακόμα λεμονάκι, θα το δείτε στη γεύση και θα προσθέσετε. Λοιπόν, αυτά είναι ακριβώς όπως πρέπει. Είναι ζουμερά λεμόνια, αλλά όχι πολύ πολύ ζουμερά. Οπότε εμένα μου αρέσει το λεμονάτο το φαγητό. Θα βάλω αρκετό λεμόνι. Παναγία μου. Και είμαι τυχερός, δεν έχουν καθόλου κουκούτσια αυτά. Λοιπόν, 3 κρόκι μέσα. Εγώ δεν βάζω το ασπράδι. Γιατί θέλω να συντηρηθεί λίγο παραπάνω το συγκεκριμένο φαγητό. Σε περίπτωση που βάλουμε και το ασπράδι, πρέπει να φροντίσουμε να το φάμε ακριβώς εκείνη την ώρα. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο, δίνουμε περισσότερη συντηρησιμότητα στο φαγητό. Και τώρα, ανοίγω και κοιτάξτε εδώ, βράσαμε τόση λίγη ώρα τα λαχανικά μας που έχουν κρατήσει και το πράσινο χρώμα. Γιατί συνήθως, όταν κάνουμε αυτό το φαγητό, στο τέλος βγαίνει πάρα πολύ ξανθό το χρώμα από τα μαρούλια και ίσως για κάποιους να μην είναι όμορφο. Κοιτάξτε εδώ, κατά πράσινο. Τώρα, ερχόμαστε κανονικά. Με το μείγμα, κρόκο, λεμόνι στη φωτιά μας, θα προσθέσω λίγο αλάτι και πιπέρι. Και τα πράγματα είναι πολύ πολύ απλά για να πετύχει ένα αυγολέμονο. Ξέρει κανείς από εδώ μέσα να μου απαντήσει? Όχι. Για να πετύχει το αυγολέμονο πρέπει οπωσδήποτε το φαγητό μας να σιγοβράζει. Σε περίπτωση που δεν σιγοβράζει και φτιάξουμε το αυγολεμονό μας, μετά θα κόψει. Και πρέπει να κάνουμε την όλη διαδικασία σιγά σιγά. Δηλαδή πρέπει να ρίχνω σιγά σιγά το μείγμα από το ζουμάκι μου εδώ πέρα μέσα στο μείγμα από τα αυγά. Οπότε παίρνω λίγο ζουμάκι, έρχομαι εδώ, ρίχνω μέσα, ανακατεύω σιγά σιγά. Νομίζω ότι με βολεύει πιο πολύ να πάω από εδώ. Και συνεχίζω ακριβώς με τον ίδιο τρόπο, παίρνω λίγο ακόμα ζουμάκι. Έτσι σιγά σιγά ανεβάζω τη θερμοκρασία από τα αυγά μου, γιατί άμα ρίξω κατευθείαν τα αυγά μέσα, τι θα γίνει? Ομελετίτσα, και είναι κάτι που δεν θέλουμε. Να έχουμε κάνει τόσο ωραίο φαγητό και στο τέλος να έχει κομματάκια μέσα από το αυγό. Θα ρίξω άλλη μια κουταλιά, σύνολο 4. Σχεδόν έχω πάρει όλο το ζουμί από μέσα, αλλά δεν με πειράζει. Αυτό ακριβώς θέλω να κάνω. Και με το που ρίξω όλο το ζουμάκι μου, αυτό πάει πίσω, ρίχνω όλο το μείγμα από τον μπολ πάλι πίσω μέσα. Τώρα, δεν θέλω να βράσω το μείγμα. Οπότε θέλω σιγά σιγά για περίπου 7-8 δευτερόλεπτα να ανακατέψω κάπως έτσι. Βγάζω από τη φωτιά και το φαγητό μου είναι έτοιμο. Πόσο απλό είναι να κάνετε αυγολέμονο, πείτε μου. Και τι ώρα να σερβίρουμε. Παναγία μου, είναι τόσο φανταστικό φαγητό. Με πιάνει λίγο το παράπονο γιατί όσο ήμουνα μικρός και έκανε η μαμά μου φρικασέ, πάντα το παρεξηγούσα και έλεγα μα δεν γίνεται να είναι νόστιμο αυτό το φαγητό και το ένα και το άλλο. Και τώρα πραγματικά το έχω εκτιμήσει γιατί είναι πεντανόστιμο, αρκεί να ξέρεις να το φτιάχνεις σωστά. Κοιτάξτε εδώ. Πάρτε το κρεατάκι, πάρτε τα λαχανικά, να ρίξετε μαρουλάκι προσεκτικά εδώ. Κοιτάξτε εδώ. Παναγία μου. Και δέστε. Το κόκκαλο απλά βγαίνει από το κρέας τόσο απλά. Έχει κάνει όλη τη μαγεία, έχει δώσει όλη τη γεύση και έχει μαλακώσει στην εντέλεια. Έχω κρατήσει λίγο άνηθο για από πάνω, όπως σας είπα φρέσκο, λίγο πιπέρι και φυσικά ελαιόλαδο. Έχουμε αρκετό ζουμάκι μέσα, σε περίπτωση που θέλετε να προσθέσετε και άλλο ζουμάκι. Κακώς πήρα την τρυπητή, έπρεπε να πάρω κατευθείαν αυτή. Αλλά κοιτάξτε εδώ, όλο αυτό το ζουμάκι είναι η γεύση του φαγητού μας. Είναι όλα τα αρώματα που έβγαλε το κρέας μας καθώς ψινότανε, μαζί με όλα τα αρώματα που βγάλουν όλα τα αρωματικά μας. Παναγία μου! Κοιτάξτε εδώ, είναι φανταστικό. Θα βάλω και ένα κομματάκι εδώ πάνω, να φαίνεται. Και, όπως σας είπα, το θέμα λεμόνι είναι σχετικό. Κάποιους αρέσει να είναι πιο λεμονάτο, κάποιους λιγότερο λεμονάτο, οπότε πάντα δίνουμε την επιλογή εδώ, από δίπλα, για κάποιον να προσθέσει λίγο ακόμα λεμονάκι. Και ήρθε η ώρα της δοκιμής. Ζηλεύετε? Καλά κάνετε και ζηλεύετε, γιατί είναι φανταστικό το φαγητό. Κοιτάξτε πώς γιώνει το κρέας. Απλά λιώνει. Και θα πάρω λίγο απ' όλα.
είναι το πιο νόστιμο φρικασέ αρνάκι που έχετε φτιάξει και έχετε δοκιμάσει. Καταπληκτικό. Πρέπει να σταματήσω να τρώω για να κλείσω το βίντεο. Συγγνώμη, άλλη μία μπουκιά. Καταπληκτικό. Subscribe στο κανάλι μας, thumbs up, σχόλια από κάτω, φιλάκια πολλά και ραντεβού στο επόμενο επεισόδιο. Εγώ θα συνεχίσω να τρώω το αρνάκι μου. Ίσως να φάω και όλη την κατσαρόλα, οπότε ραντεβού στο επόμενο επεισόδιο.